αρχίζει το μάτς. Το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας. Αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Προβληματίσει τους φίλους του Ολυμπιακού το γεγονός ότι χρειάστηκε ο Πασχαλάκης στο τέλος δύο φορές για να κρατήσουν τη νίκη. Προηγείται ο Ολυμπιακός σε πολλά παιχνίδια και όχι στα ρίσκα του. Δέχεται στην πλάτη φάσης. Απ' την αρχή και με άλλους προπονητές. Είναι θέμα τακτικής αυτό. Στην τετράδα. Αφήνει τους δύο στόπερ ο προπονητής. Έχει τους άλλους εξτρέμ, προηγείται. Για ποιο λόγο να φάει κόντρα επίθεση. Η τετράδα στην άμυνα βάσει της τακτικής είναι δεμένη μεταξύ τους. Τι δεμένη. Η τετράδα της άμυνας, όπως τη βλέπεις, Ροντινέη, τώρα Ρέτσο, Σοκράτη και Ρεάπτσιουκ, Δεν είναι πάντα ο στόχος να βγουν πίσω και να κάνουν offside, τεχνικό offside. Γι' αυτό και πολλές φορές ο Ρόντινε είναι πολλές φορές αυτός που ξεχνιέται, επειδή είναι επιθετικογενής αμυντικός back, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πρόβλημα από εκείνη την πλευρά. Εδώ πάντως ο Ντίκο έχει κινηθεί στην καρδιά της άμυνας. Ναι. Ο Ρέτσος έχει γλιστρήσει. Αν ο Ρέτσος δεν γλίστραγε, δεν θα πέρε ποτέ τον γκολ. Αν ο Ρέτσο γλίστρησε. Τι το θες εκεί, το Ρέτσο γλίστρησε. Γλίστρησε. Τι να κάνουμε, λοιπόν, φίλε. Γλίστρησε. Το απαγορεύσα γλίστρησε. Ναι, αλλά ρε φίλε, εκεί που γλιστράει μπαίνει τον γκολ, οπότε αυτό θα πούμε τώρα. Εντάξει, το Φαντάκι γλίστρησε. Τι να κάνουμε τώρα. Γλίστρησε τώρα. Καλά, φέτος είναι καλύτερος ο Ρέτσο στον Φαντάκι. Το θέμα είναι το εξής. Είχε πει κάτι ο Νίκος και συμφωνώ σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο Ολυμπιακός είναι προβλέψιμος στην ανάπτυξή του. Εγώ θα συμπληρώσω ότι ο Ολυμπιακός είναι προβλέψιμος και στον τρόπο που αμήνεται, για να εστιάσω και να προσυπογράψω αυτό που είπε ο Κωστής νωρίτερα. Βέβαια, έχει ένα Χάμες, ο οποίος, εντάξει, είναι να έχεις 10 μάτια να τον βλέπεις. Χάμες, αδερφός μας. Ο Μπιέλ, θα σου παίξω στοίχημα από τώρα ότι στο επόμενο μάτς θα σκοράρει. Που παίζεται. Ναι. Στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι... Γιατί χτύπας το χέρι σου, ρε! Όχι. Γιατί χτύπας το χέρι σου, ρε! Συγγνώμη, δεν ήξερα που παίζει. Ήθελα να πω... Εσύ το χτύπησες. Όχι, εγώ το χτύπησα. Το τουκ-τουκ, ποιος το κάνε! Κάποιος. Ραντόπουλε, εσύ τα κάνες, ε! Λοιπόν, πραγματικά... Ήθελα να πω το εξής. Ότι ο Μπιέλ δεν μπορεί... Τι είναι το Δανίλη είναι αυτό. Ο Μπιέλ δεν μπορεί να χάνει κάθε φορά τόσα γκολ. Είναι θέμα χρόνου να βάλει. Εντάξει, απέκρουσε ήδη και ο Μανδάς. Έβγαινε εκεί τα. Λοιπόν. Δηλαδή, δύο τερματοφύλακες, ο Γιαννιώτης και ο Μανδάς, πάνε να κάνουν τη μεταγραφή εξαιτίας της εμφάνισης με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, όχι, μάλλον. Όχι, μην τον αδικήσω. Ο Μανδάς ήταν πολύ καλός και στο. Γι' αυτό λέω. Με τον Ολυμπιακό θα φανεί. Και με τον Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο ήταν πολύ καλός. Λοιπόν, εδώ είναι το. Τι φάση βλέπουμε τώρα. Εδώ είναι η απόφαση του Πασχαλάκη. Εδώ, κύριε Ξαναδής. Ο Γκρόνινγκ είναι. Ο Γκρόνινγκ είναι, ναι. Κάνει και κακές αλλαγές ο Μίτσελ. Τώρα, κακά τα ψέματα, η διαχείριση που κάνει είναι tragic. Εδώ πρέπει να βάλεις γκολ και πας και μου βγάζεις τώρα τον Μπακαμπού για να βάλεις τον LRB, ενώ μπορείς να παίξεις με Μπακαμπού LRB. Να παίξεις λίγο πιο επιθετικά. Ρε φίλε, εδώ είναι δεμένη άμυνα που μας έλεγες. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε τώρα, αλλά και γενικά η αμυντική του λειτουργία και οι αποστάσεις που έχουν οι παίκτες από τη μεσαία γραμμή και πίσω είναι τραγική τώρα. Εντάξει, δεν το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Δηλαδή. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά. Οχτώ. Οχτώ είναι πίσω τέσσερις. Και δεν μαρκάρει κανείς κανένα. Εκεί πρέπει να πάει. Εκεί πρέπει να πάει. Ναι, εκεί πρέπει. Βλέπεις. Εκεί που παίρνει την μπάλα αυτό πρέπει να ήταν ο Εμβιλά ή ο Χουάν. Αλλά τι να κάνουνε. Αλλά τι να κάνουν και αυτοί οι Εμβιλά και ο Χουάν, και το έχουν φτύσει πια. Νίκο, εδώ δεν είναι ότι η τρος transition, η τρος κόντρα. Είναι σε οργανωμένη άμυνα, ναι. Βέβαια, με αυτό λέω. Οργανωμένη είναι, οι τέσσερις δεν μαρκάρουν κανένα. Πήγαινε εκεί, ναι. Πήγαινε εκεί, βρε. Τι κλείνεσαι πίσω τώρα. Αυτό δείχνει κούραση και έλλειψη καθαρού μυαλού. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες φάσεις. Είδαμε το 1-0. Το 0-1 του Όφη, εδώ είναι η κεφαλιά του Μπακαμπού. Για το 1-1. Ναι. Που πήγε ο Βαρίστας και είδε τη λάμψη 5 λεπτά για να δει αν είναι ένα γκολ ή όχι. Λέει αν υπήρχε offside. Αυτό δεν το είδε στο μάτς.
Όχι, αλλά το, στο live που δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Στο, τι, 3-4 λεπτά καθόταν στο VAR να δει ένα offside. Βε. Δεν είχε καλό σήμα. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο είναι μόνο Ολυμπιακός. Λίγκρι ανέλαβε την παραγωγή της εκπομπής του VAR. Εδώ είναι η φάση με τον Μπιέλ, η πάσα είναι του Μπακαμπού. Μπακαμπού. Έτσι, πολύ ωραία η πάσα. Κοίτα, κοίτα, παρεβάλλε είναι. Κοίτα και ο Μπιέλ, κάνει την κοίτα, κοίτα εδώ. Κάνει ο άλλος, πέφτει, πέφτει και κάνει με το χέρι του έτσι. Το χαντμπολίστικη που λέγατε τις προάλλες. Πολύ δυνατός. Λοιπόν, θα δούμε στη συνέχεια το δοκάρι από το σου του Χουάνγκ, επιτέλους και ένας που σουτάρει εκτός περιοχής. Αυτό που χάνει ο Ροντινέ επίσης δεν χάνεται. Ναι, αλλά εδώ, όχι, δεν είναι δοκάρι, ε. Εδώ είναι δοκάρι του Χουάνγκ. Χουάνγκ, βέβαια. Χάμες, Ροντινέ. Κοιτάει ένα-δύο τώρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια πολύ κοντρολαρισμένο παίκτη ο Ροντινέ, έτσι. Εδώ χάθηκε η μπάλα. Και βλέπεις πώς το επιθετικό μπακ θα τη δώσει και θα ξαναφύγει. Έτσι, έτσι. Αλλά ήταν ο Μανδάς, έπιανε και τα. Θύμισε λίγο ο Μάρ. Εδώ φέρνει βολίδα. Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Ξεχωρίζει την μπάλα ο Μάρ. Μαντάζ, έκανε μεγάλη απόκριση. Λοιπόν, εδώ επίσης είναι το γκολ, δεν είναι. Ναι, ναι. Ναι, το γκολ του Αραμπί μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ μπήκε ο Γιουσέφ. Αυτός είναι ο μεγάλος σκόρερ, ρε φίλε. Και επειδή φοβήθηκε για να μην βγει offside, την έπιασε με το κουτουπιέ, άμα δεις. Με το καλάμι την έχει βρει. Καλάμι, προέκταση έκανε, εντάξει. Εντάξει. Τι άγαμε, Ριάννη, έχει προεκτάσεις ο άνθρωπος, τι άγαμε. Ναι, έχει προεκτάσεις σε όλα τα σημεία. Ναι. Άγαμε τώρα. Ναι. Άρα, Γιουσέφ, πετά. Λοιπόν, και τώρα αρχίζει η αποθέωση του Πασχαλάκη. Να πούμε ότι για δεύτερη φορά σε εντός έδρας παιχνίδι αποθεώνει το Πασχαλάκη. Ναι, έδωσε το σύνθημα. Μετά τις δηλώσεις του ότι θα πάρει πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, δεν πάει με εγκόμενη, τον έχει κάνει θύρα 7 θεό. Ποιος έχει κάνει, πού την έχει κάνει αυτή τη δήλωση. Σε μένα. Ναι. Ο Πασχαλάκης έχει πει ότι δεν έχει κάνει δηλώσεις. Άσε τι είπε ο Πασχαλάκης. Δεν έκανε λίγη δήλωση. Πάρ' την από κρουσάρα. Και εδώ είναι του Μπάκιτς, έτσι. Ναι, ναι, του Μπάκιτς. Με ήρωα τον Πασχαλάκη και τον Τζολάκη ο Ολυμπιακός, απέκτησε δίδυμο, να έχει ο Κελεσίνης με τον Αρβανίτη εκεί στα σκαφέδες, βάζουν έτσι αυτές τις φωτογραφίες. Σούπερμαν! Έτσι. Πάμε! Αρχίζει το μάτς, το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας, αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι.